Τρία είναι τα πανίσχυρα όπλα των Ραφάλ που θα ενισχύσουν την πολεμική μας αεροπορία και θα εξασφαλίσουν την απόλυτη κυριαρχία της και τις επόμενες δεκαετίες. Τα δύο είναι ήδη γνωστά στις αεροπορικές μας δυνάμεις εφόσον τα φέρουν τα Μοιράζ 2000 και τα Μοιράζ 2000-5. Πρόκειται για τους υποστρατηγικούς πυράβλους CAL-PAG και τους πυράβλους ναυτικής κρούσης EXOCET. Το τρίτο, το νοησερχόμενο στο ελληνικό οπλοστάσιο, είναι η πύραυλη αέρος-αέρος Meteor. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της MBDA, της εταιρείας που κατασκευάζει τους πυράβλους Meteor, πρόκειται για όπλα αεροπορικής κυριαρχίας, έχουν μεγάλη no escape zone, αποτελεσματική λειτουργία σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικού πολέμου, τεχνολογία αιχμής που έχει κατασκευαστεί μέσω 6 ευρωπαϊκών βιομηχανικών εταιριών, θα είναι διαθέσιμο και για το F-35 Lightning II, ένα αεροσκάφος που αναμένεται να ενισχύσει την πολεμική αεροπορία τα προσεχή έτη. Ο πύραυλος Meteor είναι η επόμενη γενιά πυράβλων αέρος-αέρος πέραν του οπτικού πεδίου. Έχει σχεδιαστεί για να φέρει την επανάσταση στη μάχη αέρος-αέρος τον 21ο αιώνα. Το συγκεκριμένο όπλο έχει φέρει κοντά 6 έθνη με μια κοινή ανάγκη να νικήσουν τις εναέριες απειλές σήμερα, αλλά και αυτές που πρόκειται να αναδυθούν στο μέλλον. Καθοδηγούμενος από προηγμένο ραντάρ, ο πύραυλος Meteor έχει ικανότητες παντός καιρού και πλήττει μια ευρία γκάμα στόχων, από μικρά ευκίνητα αεροσκάφη έως μικρά μη επανδρομένα, αλλά και πυράβλους κρούζ. Είναι σχεδιασμένος με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές και είναι ικανός να επιχειρεί στα πιο δύσκολα περιβάλλοντα μάχης. Το συγκεκριμένο όπλο έχει επίσης επικοινωνία μέσω data link, σκοπεύοντας να καλύψει τις ανάγκες ενός δικτυοκεντρικού περιβάλλοντος. Ο πύραυλος Meteor μπορεί να επιχειρήσει χρησιμοποιώντας δεδομένα τρίτων, επιτρέποντας στο χρήστη του πυράβλου τον πιλότο να έχει το πιο ευέλικτο οπλικό σύστημα. Η εκπληκτική απόδοση του Meteor επιτυγχάνεται μέσω του μοναδικού συστήματος πρόωσης Ramjet, ένα σύστημα στερεών καυσίμων και μεταβλητής ροής. Αυτό το σύστημα δίνει τη δυνατότητα στον πύραυλο να έχει όθηση καθ' όλη τη διαδρομή, παρέχοντάς του έτσι τη δυνατότητα να έχει τη μεγαλύτερη ζώνη χωρίς διαφυγή από οποιοδήποτε άλλο πύραυλο αέρος-αέρος. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη no escape zone. Ο πύραυλος είναι ειδικά κατασκευασμένος και με ειδική κεφαλή που εκρήγνεται κατά την πρόσκρουση ούτως ώστε να μεγιστοποιείται η δράση του. Έχει κατασκευαστεί από μια ομάδα Ευρωπαίων εταίρων με επικεφαλής την MBDA για να καλύψει τις ανάγκες 6 ευρωπαϊκών εθνών, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία και τη Σουηδία. Το οπλικό σύστημα θα εξοπλίσει τα Eurofighter Typhoon, τα Ραφάλ και τα Σουηδικά Gripen, ενώ είναι συμβατό με άλλα προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη και θα ενσωματωθεί, όπως είπαμε και πριν, στο F-35 Lightning II Joint Strike Fighter.